τα υπόλοιπα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε δεινή θέση και λογικό είναι να έχουν μια ένταση. Όπως είδαμε και στις οθόνες, η μάχη συνεχίζεται και είναι μάχη για να μπορέσουν οι άνθρωποι στοιχειωδώς να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους. Στοιχειωδώς. Είπατε, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν θέρμανση. Χάσανε τις ταυτότητές τους, τις κάρτες τους. Άρα λοιπόν η πρώτη μάχη που δίνεται σήμερα, και δεν είναι βεβαίως η τελευταία λίμωνο, είναι να μπορέσει να υπάρξει στοιχειώδης ανακούφιση των πληγέντων. Αλλά ο συνάδελφος σας είπε προηγουμένως, ο κ. Δελατολάς, ότι δεν βλέπουμε θα φτάσω. Το κράτος να είναι επαρκώς συντονισμένο εκεί πέρα, ας πούμε. Βεβαίως θα μπορούσε να είναι και πιο συντονισμένο, αλλά όμως η εικόνα των υπηρεσιών και, και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο στρατός και η αστυνομία και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι μια εικόνα που, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι κινείται. Δεν είναι το κράτος. Δεν είπαμε τώρα, αυτό. Το ότι το μέγεθος καταστροφής είναι τέτοιο που μπορεί να χρειαζόταν και μεγαλύτερη κινητοποίηση. Δεν χρειαζόταν. Θα το δούμε. Δεν το βλέπετε εσείς σαν άνθρωπος. Δεν θέλω να συγκαλύψω τίποτα. Όχι, δεν το λέω για αυτό προς Θεού. Σαν άνθρωπος, σαν πολίτης, σαν δημοσιογράφος που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο θέμα που βλέπω εγώ σαν άνθρωπος και ως άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, αφήστε τα πολιτικά. Είναι ότι δεν είναι δυνατόν με οποιοδήποτε ακραίο καιρικό φαινόμενο, να έχουμε 20 νεκρούς, 19 νεκρούς. Ναι, είναι 19 νεκροί, είναι μεγάλο. Αυτό δεν είναι κατανοητό από κανέναν. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα ήταν λάθος να πάμε σε μια μικροπολιτική. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπούμε σε αυτό. Διότι, για να απαντήσω και σε κάτι που είπε ο κύριος Δελατόλας νωρίτερα, θα δούμε τι είδους ευθύνες υπάρχουν. Τώρα, η απλή λογική λέει ότι αν υπάρχει μία ευθύνη για τα 2-3 χρόνια που είναι η κυβέρνηση αυτή. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση, είναι θέμα περιφέρεια. Και η περιφέρεια με την κυρία Δούρου. Πόσες ευθύνες υπάρχουν για τα προηγούμενα χρόνια? Πολλές. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να αρχίσει μια φασαρία για τις ευθύνες μεταξύ μας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και στέκομαι μέσα στα θέματα. Μισό λεπτό. Επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ και εγώ και ο Αντώνης πολλά χρόνια και εγώ ήμουνα παρόν στην Αχαΐα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή που πήγε ο νομάρχης κάποτε να γκρεμίσει τα αυθαίρετα. Πέσαν όλοι απάνω του, αριστεροί, από εδώ, δεξιοί, όσοι είχαν τέλος πάντων να μαζέψουν κανένα ψήφο δηλαδή. Όχι, μην τα γκρεμίζει, φτωχές οικογένειες και ένα και τα άλλα. Όταν γινόταν λοιπόν, γιατί άκουσα ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχα στο ράδιο που λέει, του λέω, μα είναι και φτωχές οικογένειες αυτοί, έχουν την κεφαλή κλείνεται, θα πάνε του γκρεμίσει. Λέει, δεν έχει σημασία. Όποιος και αν είναι, θα τον γκρεμίσουμε. Ένα λεπτό λοιπόν. Όταν γινόταν από άλλες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια να γίνει κάτι, δεν επέτρεπαν οι δυνάμεις των κινημάτων να γίνει αυτό. Είναι υπερβολές αυτά που λέτε. Γιατί είναι υπερβολές, κύριε Φίλη? Θα ακούσετε. Μα τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τα πω. Θα ακούσετε λοιπόν ένα. Να ακούσω, ορίστε. Μην βγάλετε αποφάνσεις. Μα δεν βάζουμε αποφάσεις, κύριε. Αποφάνσεις. Μην αποφαίνεστε. Δεν αποφαίνουμε, κύριε. Λοιπόν. Δεν αποφαίνουμε, κύριε Υπουργέ. Δεν αποφαίνουμε. Ένα λοιπόν, κύριε Χατζή, ένα. Ορίστε, παρακαλώ. Το ότι φτιάχτηκαν αυθαίρετες κατασκευές μέσα σε κήτες ποταμών και χυμάρων, ναι, είναι μια ευθύνη που δεν αφορά τη σημερινή κυβέρνηση ούτε τις σημερινές εξουσίες τοπικές. Είναι ένα θέμα το οποίο πάει με το μοντέλο ανάπτυξη μετά τον πόλεμο σε ολόκληρη τη χώρα. Πήγαινε ο καθένας, έφτιαχνε ένα σπίτι εκεί. Ναι. Δεν τον γκρέμιζε κανείς. Δεν είναι να τον γκρέμιζε, γιατί το επιτρέπεις να φτιάξει. Τον έβλεπε. Το σπίτι δεν φτιάχνεται αυτού του, δεν φτιάχνεται σε μια μέρα, σε ένα βράδυ. Τώρα μην κάνετε πώς δεν ξέρετε. Ξέρω. Εντάξει τώρα. Αλλά πριν πάμε στα σπιτάκια. Μην το επιτρέπεις να το φτιάξει. Ναι, πώς θα το κάνεις, Αντώνη? Πώς θα το κάνεις? Δεν τον γκρέμιζε. Ξύπναγε στο πρωί και το σπίτι ήταν έτοιμο. Δεν ισχύουν αυτά. Πώς, όχι, κάνετε λάθος. Αυτά είναι τη παρελθούση 30ετία. Τα τελευταία 4 χρόνια τα σπίτια φτιάχνονται με ανοχή. Κανονικά. Υπάρχουν και άδειες. Προσέξτε. Υπάρχουν και άδειες. Όχι. Και άδειες. Άδειες μέσα στο ποτάμι. Σε ορισμένα υπάρχουν άδειες. Έχουμε εδώ μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα. Εκεί. Να μην πάω στους ιδιώτες, να πάω στο Δήμο. Ο Δήμος έχει κάνει αμαξοστάσιο μέσα στο ποτάμι. Βεβαίως. Αυτό τι είναι η ευθύνη? Του Δήμου. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεύτερον. Παρακάτω υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές εμπορικές αποθήκες. Εκεί μπορεί να μην έχουν πάρει άδεια να κάνουν αποθήκες αυτοί. Μιλάμε γνωστά, μεγάλα, σε σούπερ μάρκετ. Η κυρία Περιφερειάρχη. Ναι, ολοκληρώστε όμως, γιατί πρέπει να. Οι άδειες είναι από τους Δήμους, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο. Ναι. Από εκεί είναι. Παλιότερα ήταν και από τις αυτομαρχίες, αλλά μετά τον Καλλικράτη πέρασε η ευθύνη στους Δήμους. Ναι. Πολλοί Δήμοι δεν έχουν το προσωπικό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ούτε το εξειδικευμένο προσωπικό. Βεβαίως. Και ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, δυστυχώς, και με τα μνημόνια σήμερα στη χώρα μας. Και πριν, μην νομίζετε. Σήμερα λοιπόν έχουν άδειες. Αν έχουν άδειες, δεν γκρεμίζονται εύκολα. Προσέξτε. Δεν θέλω να λαϊκίζουμε μεταξύ μας. Όχι, με αυτό προσπαθώ να πω. Αν έχουν πάρει άδειες, κακώς, χρειάζεται μια διαδικασία. Και τελευταίο θέμα.
Εδώ τι προκύπτει? Προκύπτει ότι υπάρχει μια έλλειψη συνεννόησης και αλληλοσυγκρουόμενες και με ευθύνες, αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην αποκεντρωμένη διοίκηση και γενικότερα στο κράτος, στην Υπουργεία. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν ευθύνες. Εγώ θα σας πω το εξής. Έγινε το αυθαίρετο, έπαιρνε ρεύμα, έπαιρνε νερό, έβαζε τηλέφωνο. Είναι η ψήφη στη μέση. Είναι η ψήφη στη μέση. Δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν σύστημα ψηφοφιλίας. Τα... Κάνανε πράσινο τα λεφτά μερικοί. Να με συγχωρείτε πολύ. Να τα λέμε αυτά. Το βασικό θέμα των αυθαιρέτων αυτού του χαρακτήρα κιόλας είναι η ψηφοφιλία. Δεν υπήρχε διαφορά στην κρατική μηχανή. Μα η διαφθορά είναι με πλάτες πολιτικές, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί σιγά. Του λέγει ο πολιτικός πηγαίνει να πάρει τη μίζα. Τώρα ο διεφθαρμένος υπάλληλος που λέτε εσείς πηγαίνει να πάρει τη μίζα. Δεν χρειάζεται. Ένα λεπτό, μην τρέχετε. Εσείς να τα λέμε όλα. Πολιτική εξουσία και επί 30 χρόνια η εξουσία η πολιτική έκανε πλάτες αυτή την κατηγορία. Τι πλάτες δηλαδή? Άφηνε για ψήφους. Δώσε να χτίσει. Άσε να χτίσει. Έχετε κάνει συγκεκριμένο παράδειγμα. Μα τι έχετε καταλάβει? Όχι, αφού δίνει άδειες. Δίνει ανάδειες. Μέσα στους χυμάρους. Είπα το ίδιο ότι τις αρέσει. Επαναλαμβάνω. Εκεί, το αυτό λέει. Στους χυμάρους μέσα έδιναν τις άδειες οι αρχές. Να ακούσουμε όμως η κυρία Δούρου. Άρα για να τελειώνουμε τώρα. Ναι, τελειώσαμε αυτό γιατί πρέπει να πάμε και στην Περιφερειάρχη. Α, πάμε. Θα μιλήσει. Όχι, όχι. Έχει κάνει μια δηλώση. Προφανώς, Νίκο, δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση 30 χρόνια. Μα δεν του λέω αυτό. Όμως, τρία χρόνια θα έπρεπε να έχουν γίνει κάτι βήματα διαφορετικά από το παρελθόν. Κάτι γίνανε. Άλλαξε ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Κάτι γίνανε. Και μάλιστα να σας πω ένα φοβερό πράγμα. Ορίστε. Το λέει η κυρία Δούρου και το ακούω με μεγάλη προσοχή αυτό που λέει. Είχε έτοιμη τη μελέτη, πλήρης ορίμανση για τα διπλημμύρια. Και το Φεβρουάριο του 2017 απαντάει το δασαρχείο, ναι. Δεν αυτό μπορώ θέλω λόγω δασικοχατών. Αυτό, τώρα εδώ θα πιαστούμε γιατί έχει θέμα. Μπορούμε να βάλουμε τη δήλωση για το δασαρχείο? Πάμε να ακούσουμε. Δεν θέλω να είμαι κι εγώ ένας κρίκος από την αλυσίδα υπεύθυνων, όπου δεν θα λογοδοτήσει ποτέ και κανένας για την απώλεια της ζωής των συμπολιτών μας και την καταστροφή των περισσοίων και των δημοσίων υποδομών. Αν στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας βρεθούν ευθύνες και για την περιφέρεια Αττικής, είμαι εδώ για να τις αναλάβω. Είχατε πει ότι μέσα σε 6 μήνες θα κάνουμε μελέτες. Αυτό το 6 μήνες μπορείτε λίγο να μου το στοιχειοθετήσετε από την ίδια την εισαγγελέα. Μπορείτε ως Υπουργός Ενημέρωσης να αναζητήσετε το έργο των τριών τελευταίων χρόνων που έχει κάποιες πρωτιές. Και όταν όλο αυτό σταματήσει, κύριε Χατζή, θα θυμηθώ και αυτούς τους ελάχιστους που τιμωρηθούν επί της απώλειας του πολιτών. Καλά. Λοιπόν, ακούσατε. Ήταν μια σύμφωνα στο ραδιόφωνο προχτές. Μου είπε να στοιχειοθετήσω τις 6 μήνες, δεν το έπαιξε εδώ. Της διάβασα τη δήλωσή της και είχε αναφέσει τις μελέτες, η αλήθεια είναι αυτή, και της είχαν πει, ας πούμε, ποια έργα πρέπει να γίνουν άμεσα, ούτως ώστε να αποφευθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν έγιναν αυτά τα έργα. Προφανώς δεν ξέρω τους λόγους, η ίδια τους ξέρει. Η Περιφερειάρχης, κύριε Υπουργέ, η οποία έχει αυτή την αρμοδιότητα, έκανε, ρωτάω, δεν το ξέρω, ειλικρινώς δεν το ξέρω, και προκαλώ και την Περιφέρεια να μας δώσει απάντηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Μάιο έκανε δημοπράτηση για καθαρισμό, να αναθέσει εργολάβους στον καθαρισμό των χυμάρων και των ρεμάτων? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί αυτές τις μέρες. Έχει δώσει απαντήσει, κυρία Δούρου. Όχι, γι' αυτό το συγκεκριμένο. Πάντα θα τα πει αναλυτικά. Εγώ δεν ξέρω τα θέματα αναλυτικά. Έχει ευθύνες όμως η Περιφερειάρχη, κύριε Υπουργέ. Είναι προφανές ότι έχει την ευθύνη της αρμοδιότητάς της. Όπως έχουν άλλοι φορείς. Που έχει να κάνει με την προετοιμασία για το χειμώνα, πώς καθαρίζουμε την περιοχή. Και το σημαντικότερο, το οποίο το αναφέρατε κι εσείς, ότι είχε προωθήσει τη μελέτη σε τελικό στάδιο για να αρχίσει να υλοποιείται. Αλλά υπήρξε μια παρέμβαση του δασαρχείου της περιοχής, που είπε ότι λόγω δασικών χαρτών δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκριση της μελέτης. Εξής, τότε, να γι' αυτό λέω το θέμα είναι λίγο μπερδεμένο. Συμφωνώ, είναι αλλά να φέρετε το δυστυχώς, δασάρχη... και δεν φταίνουν τίποτα τα 19 θύματα αυτής της καταστροφής. Ο δασάρχης και στο ελληνικό πάλι παρενέβη, τον οποίο όμως τότε εσείς στηρίζατε και λέγατε, λέει ο νόμος. Τι θέματα, ένα τι θέματα συσχετίζεται θέματα. Παράδειγμα λέω για το δασάρχη. Μιλάτε παραδείγματα. Πώς να μην λέω.
Ο δασάρχη να του πάνε στο Μαξίμου να κυβερνήσουν τότε, ρε Αντώνη. Ή αλλάζει τον νόμο ή δεν τον αλλάζει, κύριε Υπουργέ. Τι να αλλάξει τον νόμο, ο δασάρχη έχει μια ευθύνη. Ωραία. Και αντί να απαντήσει μετά από δύο χρόνια περίπου που είχε στα χέρια σου στο σιρτάρι του μέσα τις μελέτες αυτές. Αμέσως, ένα, δύο, τρία, απήντησε μετά από δύο χρόνια στο όχι. Ωραία. Τι συζητάμε τώρα. Ωραία, το θέμα είναι τι κάνει με αυτό. Έχει ευθύνη ποινική αυτό λοιπόν. Όχι, σιγά, κάτσε, Αντώνη, κάτσε. Εξετάζουμε. Η κυρία Δούρου είπε ότι ο δασάρχης, και όπως το εξήγησε τώρα ο Υπουργός, δεν απάντησε εγκαίρως στο μεγάλο αυτό ερώτημα. Μπορεί να μας πει, άρα κυρία, έχει ποινική ευθύνη ο κύριος. Μπορείς να μας πει τι έκανε όταν ο Περιφερειάρχης καθυστερούσε, όπως λέει και ο Υπουργός, την απάντηση. Έκανε κάτι. Γιατί οι Περιφερειάρχες, ωραίες είναι οι πομφόλιγες και τα ου-αου, αλλά στην πράξη βλέπω εγώ στην περιφέρεια γίνονται πολύ λίγα πράγματα από τα αναμενόμενα. Για όποιοι γνωρίζουν και ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Ναι, και δεν λέω για τη Μάνδρα μόνο, γιατί εκεί προφανώς δεν είναι μόνο ευθύνης. Εγώ είναι λάθος. Εγώ ρωτάω τον κύριο Υπουργό. Είναι λάθος. Ναι, με την εικόνα που είδαμε προηγουμένως στην τηλεόραση. Μάλιστα. Να αρχίσει μια ιστορία τώρα, και αυτό γίνεται και στην κουβέντα μας, μια ιστορία πινκ-πονκ πολιτικών ευθυνών. Όχι, δεν μιλάω για πολιτικές ευθύνες. Τελειώνει αυτό λοιπόν. Δεν μιλάω το για το βασικό θέμα είναι πρώτον να αντιμετωπιστεί η άμεση κρίση. Δεν έχετε άδικο. Δεύτερον, δεύτερον χωρίς πινκ-πονκ ευθυνών, να δούμε ποια προβλήματα πρέπει να επιληθούν. Ποιος το ξεκίνησε το πινκ-πονκ ευθυνών, εμείς? Ποιοι εσείς? Η κυρία Δούρου το ξεκίνησε. Όχι, όχι, όχι. Που πήγε στον εισαγγελέα και μείνει στον εαυτό της. Αυτό δεν είναι. Αυτό είπε αντιθέτως. Είπε ότι αν έχω ευθύνη, να μου καταλογιστεί. Το είπε, το αβάλαμε, το ακούσατε. Εγώ δεν το κρύβω τίποτα. Αλλά δεν είναι πινκ-πονκ ευθυνών. Τι είναι? Εκεί είναι μια ειλικρινής προσπάθεια να δούμε τα προβλήματα. Ποια είναι? Κύριε Υπουργέ μου. Δηλαδή, πα στη δικαιοσύνη. Φέρνει τον εαυτό σου υπό την κρίση της δικαιοσύνης. Υπό την έρευνα της δικαιοσύνης και έχει και ευθύνη για αυτόν τον λόγο. Είναι αντιφατικό αυτό που λέτε. Να σας πω γιατί. Είπατε προηγουμένως για πολιτικές ευθύνες. Ο εισαγγελέας δεν ψάχνει πολιτικές ευθύνες. Ποινικές ευθύνες. Νεκροί, 19 νεκροί. Ναι, ποινικές ευθύνες. Ναι, 19 νεκροί. Ναι. Ορθώς πηγαίνει λοιπόν η κυρία Δούρου και λέει, στη δικαιοσύνη. Ναι. Ψάξτε και καταλογίστε. Ναι, και μετά βγαίνει και καταγγέλει τον. Πώς τον λένε αυτόν, τον δασάρχη. Δεν καταγγέλει κανένα. Πώς δεν καταγγέλει? Απαντά στο θέμα της κριτικής που ασκήθηκε. Ναι, λέει, και εσείς το είπατε, ότι ο δασάρχης ήταν και κλεισμένο στο ζητάρι και δεν έκανε τίποτα. Ο δασάρχης ακολούθησε μια τακτική υπηρεσιακής ρουτίνας. Μάλιστα. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα που οδήγησε σε μια κρίση. Και γι' αυτό σήμερα, αν φύγουμε το πινκ-πονκ των ευθυνών των πολιτικών, να τις καταλογίσουμε. Δεν θέλω. Όπου υπάρχουν, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το δημόσιο και η αυτοδιοίκηση. Εμένα ρωτάτε, τους υπουργούς εσωτερικών να ρωτήσετε. Τι κάνανε οι υπουργοί εσωτερικών? Κάτσε ρε Αντώνη, τι κάνανε οι υπουργοί εσωτερικών? Τι έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών και ο προηγούμενος δηλαδή και ο τωρινός? Όλοι κάνουν αυτά που κάνουν. Τι όλοι κάνουν αυτά? Ποια είναι αυτά που κάνουν? Εδώ δεν έχουμε έρθει να κάνουμε απολογισμό των υπουργείων. Μα θα αποδώσουμε και... Η Χαμοστέρνα για παράδειγμα τελείωσε με την κυρία Δούρου. Ναι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και το φαλυρικό. Μπράβο. Έτσι λοιπόν. Τώρα θα κάνουμε, γιατί θα πούμε όχι? Θα κάνουμε τώρα απολογισμό τέτοιο? Θα πούμε όχι στο καλό. Είναι άναρχη συζήτηση σαν την αυθαίρετη οικοδόμηση αυτή που κάνουμε τώρα. Στην ώρα τους να γίνουν. Στην ώρα τους να γίνουν όλα πράγματα. Σας αρέσουν τα άναρχα. Να γίνουν στην ώρα τους τα πάντα. Πάντως επειδή διάβασα μια κριτική το πρωί και θέλω, το διάβασα και πρέπει να το πούμε, ότι δεν γίνονται και καταμετρήσεις εκεί ζημιών κλπ. Πολλά συνεργεία του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 700 αυτοψίες. Δηλαδή, μην πάμε και στο άλλο άκρο. Όχι, ρε παιδί, δεν λέω αυτό εγώ. Αλλά κορυφαίος τέλεχος της κυβερνήσεως, ΣΥΡΙΖΑ, είπε μία μέρα στον Πρωθυπουργό, και έχω καλή πληροφόρηση. Του λέει: εδώ πέρα δεν είναι να φτιάξουμε μόνο το παράλληλο πρόγραμμα. Να φτιάξουμε και ένα παράλληλο κράτος για να λειτουργούμε. Γιατί το κράτος δεν λειτουργεί. Και δεν κάνατε. Τι κάνατε γι' αυτό? Τι παράλογο. Πρέπει να αλλάξουμε το κράτος. Δεν πού είναι τα. Δεν φτιάχνουμε παράλογο. Και ο Καραμαλής το 2004 είπε θα το αλλάξω. Δεν το άλλαξε. Είναι εύκολο. Ο Παπανδρέου ήρθε μετά. Δεν το άλλαξε. Εσείς ήρθατε, δεν το άλλαξατε. Κύριε Χατζή. Ορίστε, κύριε φίλε. Εδώ αντιμετωπίζουμε μια ισχυρή από συγκεκριμένα συμφέροντα επίθεση επί δύο χρόνια. Ναι. Τη ζήσατε ή όχι? Την αριστερή παρένθεση τη λεγόμενη. Παρόλα αυτά, ναι, όλοι αυτοί. Εγώ δεν τα ακούω αυτά. Μερικοί από τους οποίους είναι, όπως ξέρετε, έχουν καλυφθεί στον παράδεισο των papers. Ναι. Τα papers, έτσι. Και οι δικοί σας καλύπτονται πίσω από τους συνδικαλιστές του δημόσιου τομέα. Μην τα μπερδεύετε. Και κάνετε τα χατήρια. Και δεν αλλάζετε τίποτα. Για να μην χάσετε ψήφο. Ένα λεπτό. Μην εξισώνετε και μην συμψηφίσετε. Δεν συμψηφίζω τίποτα εγώ. Η ελίτ της Ελλάδος που πήγε να κάνει νόμιμη εισαγωγικά φοροδιαφυγή και κούνε το χέρι στον πολίτη να κόβει το μισθό του. Ήτανε παράνομοι να πάνε φυλακή. Ήτανε παράνομοι. Το πολιτικό λέω θέμα. Ήτανε παράνομοι λέω. Λέω δυστυχώς. Ήτανε παράνομοι. Μα φτιάχνουν τους νόμους αυτοί.
Τι πάει πάνε μου λέτε τώρα. Καταργήστε τους. Λέω, τους νόμους σε όλο τον κόσμο. Καταργήστε τους. Τους φτιάχνουν οι πλούσιοι. Και βρήκα ένα όχημα. Βρήκατε για μια μέρα στα Panama Papers, κύριε. Όχι. Βρήκατε τον κύριο Τελατόλα. Όχι, αλλά βρήκα. Εντάξει, τότε τι μας μπερδεύετε μας τώρα μετά. Καλά. Πολλά ονόματα. Λοιπόν, η περιφέρεια ρωτάνε εδώ πέρα. Βάζει ένα ηθικό θέμα τώρα και όχι νομικό. Θέμα, ναι, θέμα. Ένα λεπτό. Ναι. Εδώ για το ηθικό θέμα και θα. Και μου βγαίνει τώρα και με δημοσίου υπαλλήλου και μα κουνάνε τα χέρια ότι πρέπει να αποκουνημιστεί. Εγώ μπορώ. Ελάτε τώρα. Ο Γιάννη αποκουνημιστεί. Εγώ ήμουν εναντίον πάντα λοιπόν. Και τον απολύσω και τον. Αλλά πάμε σας ρωτάω το επόμενο. Περιμένετε. Περιμένετε ένα-ένα γιατί βάζετε θεματάκια τα οποία δεν τα αφήνουμε να περνάνε έτσι γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Σαν ποιο. Όχι, λέω για του δημοσίου υπαλλήλου. Εγώ δεν είπα ποτέ να απολυθούν οι δημοσίου υπάλληλοι. Μάλιστα, εδώ και προεκλογικά το τεστ το 14 φώναζα. Όχι στι απολύσει. Και φώναζα και όχι για του. Εγώ λέω άλλο. Ότι κάποια στελέχη σα όμω κρύβονται πίσω από τα συνδικαλιστικά συμφέροντα. Σε τίποτα δεν κρύβονται. Τώρα μιλάμε στον κόσμο. Τώρα, να πούμε που καταλαβαίνει. Εντάξει τώρα. Μιλάμε και συγκρουόμαστε. Ναι. Τελευταίο θέμα η αξιολόγηση. Ναι. Που υπήρξε μια αντιπαράθεση με του δημοσίου υπαλλήλου. Ναι. Το ξεχνάτε? Όχι, εμένα. Αυτή η κυβέρνηση ήταν. Τι αξιολόγηση κάνατε? Μερικού μήνε. Και τι αξιολόγηση. Αυτό η αξιολόγηση που ποιος, γίνεται. Τώρα όχι. Ξέρετε, γιατί υπήρξατε υπουργό. Μην μου τα λέτε όπω θέλετε τώρα για να καλύπτουμε, τίποτα. Να βάλουμε ένα κάλυμα που κάνουμε τώρα. Εμείς. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν κυνηγάμε και δεν χαϊδεύουμε. Τα προβλήματα λοιπόν, δεν τι θε. Ωραία. Πάμε για να πάμε στο διάλειμμα για να έρθουμε μετά στα άλλα θέματα. Φύγουμε από αυτό. Η κυρία Δούρου κατά συνέπεια δεν έχει ευθύνε, μα λέτε. Έχει ελάχιστες. Ούτε ελάχιστες, ούτε περισσότερες. Τι έχει. Των αρμοδιοτήτων της, τις ευθύνες. Η ίδια έχει θέσει τον εαυτό της υπό την κρίση της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Είναι άρα πολύ καθαρή. Ναι. Δεν κρύβεται η κυρία Δούρου. Ναι, άλλοι κρύβονται. Μάλιστα. Άλλοι επί σειρά ετών δήμαρχοι. Αυτό που έγινε τώρα. Άλλοι επί σειρά ετών αυτό δήμαρχοι. Ποιος θέλει, δύο και τρεις τετραετίες κρύβονται. Σας είπα ποιος θέλει. Υπάρχει ένα αλαλούμ στη δημόσια διοίκηση, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Το καταλάβαμε. Που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγα πράγματα να τα αλλάξει. Προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο. Είναι η αλήθεια. Λίγα πράγματα. Είναι τρία χρόνια κυβέρνηση. Μπορεί να αλλάξει του νόμου. Δεν το καταλαβαίνει ο κ. Δεν είναι μόνο θέμα νόμου, είναι θέμα νοοτροπία, είναι θέμα αξιολόγηση προσωπικού. Και δεν είναι θέμα, κύριε Φίλη, και εισαγγελέα αυτό. Αλλά όταν υπάρχουν νεκροί. Όταν υπάρχουν νεκροί, είναι και θέμα εισαγγελέα. Ναι, άλλο. Είναι για τι ποινικέ. Αλλά έχει καταντήσει το πολιτικό σύστημα να συνευριάζει σε λίγο στον Άριο Πάγο, να πούμε. Εκεί έχει καταντήσει. Όχι για εσάς, για όλους μιλάω τώρα, έτσι. Η ποινικοποίηση. Βάζω τους πάντες. Η ποινικοποίηση. Δεν ξέρω πλην του κουκουέ. Η ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής είναι λάθος. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ποινικοποίηση. Πλην του κουκουέ. Εδώ δεν είναι ποινικοποίηση. Έχουμε την Τίνα την Καραμάνου. Πάμε, Τίνα, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Τίνα. Έχουμε κάνει μία έρευνα για τα ρέματα, τα περιβόητα ρέματα στη Μάνδρα. Ναι. Και προσπαθώντας να βρούμε το λόγο αυτής της καταστροφής. Αυτό που μάθαμε λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Από το όρος Πατέρα ξεκινούν τρία ρέματα, δύο μικρά και ένα μεγαλύτερο. Το ένα μικρό ρέμα διασχίζει τη Νέα Πέραμο, περνάει κάτω από την Εθνική Οδό, κάτω από τον Προαστιακό και θα έπρεπε κανονικά να καταλήγει στη θάλασσα. Κάτι που δεν γίνεται γιατί όπως μας λένε οι κάτοικοι εκεί, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνει ο Δήμος, ώστε το ρέμα να διοχετεύεται στους χυμάρους και από εκεί να φεύγουν τα νερά και τα φερτά υλικά ναι, στη θάλασσα. Ναι, ναι. Ένα ακόμα μικρότερο ρέμα με τον ίδιο τρόπο διασχίζει τη Μάνδρα. Το μεγάλο ρέμα που προκάλεσε και τη μεγάλη καταστροφή, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, είναι η περιφερειακή οδός της Μάνδρας. Ο δρόμος δηλαδή που περνάει από τη Μάνδρα είναι το ρέμα. Εκεί στις όχθες του ρέματος είναι χτισμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, υπάρχουν αμαξοστάσια του Δήμου, υπάρχουν εργοτάξια του Δήμου. Είναι, ουσιαστικά είναι σαν να είναι η Μάνδρα, η πόλη όλη, το μπάζωμα του ρέματος. Γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη καταστροφή. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό ήταν πολύ διαφωτιστικό που μας είπες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνα. Νομίζω, ευχαριστούμε Ντίνα, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω, είδατε, εμείς τα δείχνουμε όλα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Μα δεν μπορούν να κρυφτούν. Μα τι να κρυφτούνε. Δεν κρύβονται αυτά. Δεν μπορούν να κρυφτούν έτσι κι αλλιώς. Έχετε την διδεοντολογία εσείς, αλλά η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή δυστυχώς. Τι να κάνουμε, να τα κρύψουμε τώρα, δεν κάνουμε το χαλί δηλαδή. Καθόλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με ένα άλλο θέμα. Και γι' αυτό η κυρία Δούρου φταίει για τον περιφερειακό δρόμο. Τώρα γιατί το θέτε. Ρωτώ, αυτό. Όχι. Γιατί το κάνετε αυτό. Διότι υπάρχει μία επιμονή δυστυχώς, μία επιμονή να υπάρξει μία δυσφήμιση του έργου της περιφέρειας. Ένα λεπτό. Εδώ δεν έγινε καμία τέτοια επιμονή. Μιλάω. Όχι, να μην μιλάτε γενικά. Μιλάω. Εγώ μην μου τα γενικεύετε. Εδώ ακούσαμε. Μην μου τα συμψηφίζετε. Μην μου τα συμψηφίζετε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ. Εμείς τα λέμε λοιπόν. Έτσι, γιατί, πολύ ωραία. Γιατί έρχεστε και μου λέτε. Δεν ρωτώ εσάς, ρωτώ διημών άλλους. Δεν ξέρω, πηγαίνω να τους ρωτήσετε. Παρακαλώ. Διαφημίσεις.